καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας που φιλοξενούν ανθρώπους που προσφέρουν στα γράμματα και τον πολιτισμό. Ο Οργανισμός Μαλλιάρης Παιδεία στοχεύει, όπως γνωρίζετε, στην προβολή του βιβλίου, στην πρόθεση της εφηλαναγνωσίας. Και στα πλαίσια αυτά διοργανώνει εδώ, σε αυτό το χώρο, εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, ημερίδες, γενικότερα ό,τι έχει να σχετίζεται με το βιβλίο. Επίσης, από τον Οργανισμό κυκλοφορεί η εφημερίδα Πολιτισμικά, διανέμεται δωρεάν, τυπώνεται σε 10.000 αντίτυπα. Και θέλω να σας ανακοινώσω ότι εδώ και λίγες ημέρες τα πολιτισμικά εκδίδονται και ηλεκτρονικά. Δηλαδή, μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.πολιτισμικά.gr και να ενημερώνεστε καθημερινά για όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη. Καθημερινά και με συνεχή ενημέρωση. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Τάσου Παπαναστασίου 14 ημέρες που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο και όπως στον κύριο Παπασταρατόπουλο για την συνέχεια και καλωτάξει εδώ το βιβλίο. Αγαπητές φίλες, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση για το βιβλίο του Τάσου Παπαναστασίου 14 ημέρες. Το βιβλίο του Τάσου Παπαναστασίου έχει μία τριπλή ανάγνωση. Αρχικά, σε πρώτο επίπεδο, είναι μια αστυνομική ιστορία. Με ρέοντα λόγο, με την αγωνία και το σασπένς για την ανακάλυψη του δολοφόνου. Είναι μια συναρπαστική αφήγηση με έντονες επιρροές από τον αγαπημένο συγγραφέα του Τάσου Παπαναστασίου, τον Ζαν-Κλοντ Ιζό, ο οποίος μας έχει δώσει εκπληκτικά αστυνομικά μυθιστορήματα με φόντο την αγαπημένη του Μασαλία. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Σε δεύτερο επίπεδο, έχουμε μία εκπληκτική σκιαγράφηση του τόπου, της γειτονιάς, της πόλης, της χώρας, στις συνθήκες κρίσης. Αξίζει τον κόπο να σας δώσω μία μικρή γεύση από αυτές τις περιγραφές. Για τη γειτονιά του πρωταγωνιστή, η γειτονιά του, πάνω από την Εγνατία είναι μια άλλη πόλη, φτωχά ασυντήρητα κτίρια, φτωχοί ασυντήρητοι άνθρωποι, μετανάστες, άνεργοι, τσακισμένοι και λειψοί, στην αέναη προσπάθεια της επιβίωσης, στην απατηλή ελπίδα πως θα αλλάξουν τα πράγματα, αύριο, πάντα αύριο. Και βέβαια η Θεσσαλονίκη είναι παρούσα διαρκώς το βιβλίο, η πόλη. Ακούστε μία μικρή περιγραφή της πλατείας Ναβαρίνου. Η πλατεία Ναβαρίνου είναι κοντά στο σχολείο τους. Είναι ο τόπος που φιλοξενεί τις πρωινές τους κοπάνες και τις βραδινές τους αναζητήσεις. Είναι το πέλαγος και το λιμάνι τους. Έρωτες, συναντήσεις, εφηβικές εξορμήσεις, προσδοκίες που τους συνταράσσουν, όλα συμβαίνουν εκεί. Όλα έχουν καμβά την πλατεία Ναβαρίνου. Ο Τάσος Παπαναστασίου είναι πολύ απαισιόδοξος για την πόλη που καταραίει, για τη Θεσσαλονίκη. Ακούστε τον. Δεκέμβριος στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία χορεύει με τα κτίρια, τους ανθρώπους, τις ψυχές τους. Η πόλη αρνείται να ξυπνήσει. Βυθισμένη στην αυτάρεστη παραζάλη της, την έλλειψη προσδοκιών, στη μόνιμη μελαγχολία της. Είναι η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα. Συμβασιλεύουσα, συμπρωτεύουσα. Μια μόνιμη παρηγοριά, μια ελεημοσύνη προς τους κατοίκους της αυτός ο τίτλος. Μια μεγάλη αυτάρεσκη αυταπάτη. Μια μονίμως δεύτερη πόλη
σε μια χώρα βυθισμένη στην περιστρεφόμενη απελπισία της οικονομικής κρίσης. Βυθισμένη στην επώδυνη καταβύθιση στο πνευματικό βάραθρο της παντελούς έλλειψης ευθύνης. Και τέλος, για τη χώρα μας. Μια χώρα λωτοφάγων. Μια χώρα που συστρέφεται στη δίνη της ματέωσης, της μείωσης των εισοδημάτων, της υποβάθμισης της καθημερινότητας, της ανεργίας, της απελπισίας που γεννάει η έλλειψη προοπτικής. Η κρίση σάρωσε τα πάντα. Τσέπες, συνειδήσεις και τις ζωές των ανθρώπων. Η κοινωνία ζει σε έναν λαβύρινθο και δεν υπάρχει αριάδνη να της προσφέρει ένα μύτο. Και σε ένα τρίτο επίπεδο ανάγνωσης, μετά την αστυνομική πλοκή και τη σκιαγράφηση της πόλης, είναι η στέρεα, η αδρή σκιαγράφηση των ανθρώπων, χαρακτήρων με επάλληλες ταυτότητες που πολλές φορές παραπέμπουν σε διχασμένες προσωπικότητες. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του πρωταγωνιστή, του Άλκη. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της μέχρι τώρα ζωής του, ο Άλκης κυνηγούσε ίσκιους. Ξόδευσε τεράστιες ποσότητες οξυγόνου για να το κάνει αυτό. Ίσκιους ερωμένων, ιδεών, ευτυχισμένων στιγμών. Μάταια όμως. Οι περισσότεροι ίσκοι ήταν αυταπάτες με μεγεθυμένα πρόσημα. Εγκατέλειψαν τη ζωή τους διακριτικά, όπως συνήθως κάνουν οι ίσκοι. Παρότι η στενή μου φιλική σχέση με τον Τάσο Παπαναστασίου δεν με κάνει αντικειμενικό παρατηρητή, εντούτοις θέλω να κάνω μία καταληκτική παρατήρηση. Ο Τάσος Παπαναστασίου είναι ένας εκπαιδευτικός που διανοείται. Κάτι σπάνιο στην εποχή μας που η ρουτίνα της καθημερινότητας έχει αποχυμώσει τη δημιουργικότητα των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μετά από αυτές τις σκέψεις δίνω αμέσως το λόγο στον Θανάση Κακούδη. Τάσο, συγχαρητήρια. Είναι αυτό που λέμε σχετικά γεμάτο. Προτείνω η βιβλιοπαρουσία του επόμενου βιβλίου σου να γίνει μέγαρο μουσική. Στο Palenta Sport. Ακόμα καλύτερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να σας δηλώσω ότι η συμμετοχή μου στη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση αποτελεί για μένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία που θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται στην βαθιά φιλία και εκτίμηση που έχουμε με τον Τάσο και όχι τόσο στην ιδιότητα των συμβούλων επιχειρήσεων να μιλούν επί παντός του επιστητού. Η δικηγόρη του. Η δικηγόρη του, μας το πούμε μετά. Έρχεται η σειρά. Και μετά οι καθηγητές πανεπιστημίων. Εσύ είναι αλήθεια. Θα ήθελα να σας πω τρεις βιωματικές ιστορίες που αναδεικνύουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου, φίλου, συγγραφέα πλέον, Τάσου. Περισσότερο όμως αποδεικνύουν σε μένα, εξηγούν μάλλον σε μένα, αυτή την αβάσιμη βεβαιότητα που είχα πριν καν διαβάσω το βιβλίο, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική δουλειά. Ιστορία πρώτη, γνωριμία. Είναι Αύγουστος του 2013. Έχουμε γυρίσει από τις διακοπές του καλοκαιριού και δύστημα προσπαθούμε να μπούμε στην καθημερινή μας ρουτίνα. Εγώ, αποκτισμένος από τις ιδιότητες που γράφει η πρόσκληση δίπλα στο όνομά μου, θέλω λίγο να καινοτομήσω, να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, πείθομαι να μπω να συμμετάσχω σε μια παραγωγή θεατρικής παιδικής παράστασης της Δημητικοτζηριάς, της καλής φίλης και σπουδαίας δημιουργού της πόλης, Στέλλας Μιχαηλίδου. Αντιλαμβάνεστε ότι το εγχείρημά μου όλο
στηρίζεται, μάλλον έχω μπει σε αυτό το εγχείρημα, εξ αιτίας της παντελής μου άγνοιας για το αντικείμενο. Καταλαβαίνω πολύ γρήγορα ότι πρέπει να μιλήσω με έναν αντιπροσωπευτικό έτσι, άνθρωπο από την εκπαιδευτική κοινότητα για να πάρω feedback από αυτούς τους οποίους τελικά απευθύνεται αυτή η παράσταση. Οι εμπεριστατωμένες πληροφορίες μου και η καλή μου μοίρα με στέλνουν να συναντήσω έναν εναλλακτικό δάσκαλο, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και ο οποίος χρησιμοποιεί αρκετά καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διδασκαλία. Καλά λόγια λέω όμως. Οπότε... Ήπια με 4-5 ρουίσκι. Εκείνο το βράδυ λοιπόν συναντώ τον Τάσο. Εδώ να σας πω βέβαια ότι εγώ έτρεφα πάντοτε μια μεγάλη εκτίμηση στους δασκάλους, όντας και εγώ δασκαλοπαίδη και μάλιστα και από τους δύο γονείς. Απλά είχε μια βιωματική έτσι στερεότυπη αντίληψη ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνήθως αυστηροί αλλά δίκαιοι, ότι αγαπούν πάρα πολύ το λειτουργήμα τους και ότι γενικά μπορείς να κάνεις συζητήσεις που είναι γύρω από θέματα εκπαιδευτικά ζητήματα, από θέματα για παιδιά εν πάση περιπτώσει. Και ύστερα γνωρίζω τον Τάσο. Πού ήσουν εσύ? Εδώ πάντα. Θα διακόψω για άλλη μια φορά. Είναι πολύ άκοψο αυτό που κάνω, αλλά ένας φίλος το έφερε. Και θα το έχουμε εδώ. Ωραία. Και θα μιλήσουμε για αυτό. Στο τέλος να βάλουμε λίγο. Όχι στο τέλος. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα για τη χαρά της παρέας, της συντροφιάς, της ζωής. Περιττώ να σας πω ότι όλο το βράδυ πήγε σε τέτοια εινοπνεύματα, σε τέτοιες καταναλώσεις. Δεν συζητήσαμε καθόλου για το αντικείμενο για το οποίο υποτίθεται ότι βρεθήκαμε. Ήταν η αρχή μιας υπέροχης φιλίας, όπως λέει και ο Κάμπρι. Και θα είχαμε τη δυνατότητα από εκεί πέρα να λέγαμε για την παράσταση, η οποία παρεμπιπτόντως πήγε πάρα πολύ καλά και η συμβολή του Τάσου τόσο στο στήσιμο όσο και στην προβολή ήταν καταλυτική. Πάμε στη ιστορία δεύτερη. Αυτή θα της βάλω τίτλο «Δύσκολες στιγμές». Πάμε 1,5 χρόνο μετά. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Και εγώ βρίσκομαι, πώς το πω τώρα, σε μια γενέθλια κατάσταση, θα το πω. Εντάξει, ξέρετε όλοι υπάρχουν τα βιολογικά γενέθλια, τα γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο. Για μένα είναι περισσότερο ένα σήμαντο εθιμοτυπικό γεγονός, μια ευκαιρία να μαζευτούν φίλοι, να σβήσουμε κάποια κεριά σε μια τούρτα. Για μένα τα πραγματικά γενέθλια στη ζωή κάθε ανθρώπου είναι λίγες φορές. 4, 5, 6, τόσο πάνω κάτω. Είναι εκείνες οι ωριακές στιγμές, εκεί που βρίσκεσαι σε ένα κατώφλι δύσκολο, σε ένα σταυροδρόμι που πρέπει να πάρεις κάποιες δύσκολες αποφάσεις για τη ζωή σου. Εκεί που αναθεωρείς πράγματα, που πρέπει να επανασχεδιάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου. Σε τέτοια κατάσταση ήμουν εκείνο το βράδυ, εκείνη την παραμονή. Οι σκέψεις μου, σαν ακανόνιστες πλάκες ενός παζλ, προσπαθούσαν να δώσουν ένα τελικό σχήμα, μια εικόνα, αλλά δεν γίνεται. Και εκεί θες βοήθεια του κοινού. Θες έναν άνθρωπο δικό σου. Θες έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να το εμπιστευτείς. Να έχει βιωματικά ζήσει πράγματα αντίστοιχα με αυτά που έχει ζήσει και εσύ. Να μπορεί να συμβουλεύσει, να μπορείς να το εμπιστευτείς τις ενδόμιχες σκέψεις σου, τα όνειρά σου. Εγώ μένω ανατολικά. Πιο ανατολικά δεν γίνεται. Για τους περισσότερους αρχιτέκτες, ο Τάσος είναι το κλασικό ποντίκι της πόλης. Κατοικοεδρεύει downtown, λέμε. Εκείνο το βράδυ έχω και ένα άλλο θέμα εγώ. Κάνω babysitting στο γιο μου που είναι μικρούλης και δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι. Η ώρα πάει περίπου, έχει φτάσει 11, απέχουμε μια ώρα από την έλευση του θεατρόπου. Φίλοι πολιτής Ρεβιγιών, επίπλαστης και πραγματικής έτσι χαράς και ευτυχίας, και εγώ εντελώς μόνος. Στο λαβύρινθο το σκέψε. Λαμπάκι, ιδέα, Τάσος. Τηλέφωνο, 4-5 λέξεις. Τάσο, δεν είμαι καλά. Για όσους ξέρουν καλά τον Τάσο, η αντίδραση ήταν αναμενόμενη. Δεν ξέρω πού τον ξεσήκωσα τώρα και την ώρα τον άνθρωπο, πάντως σε μισή ώρα βρίσκεται σπίτι μου. Και ξεκινάμε την ατελείωτη συζήτηση. Η συζήτηση δεν βγάζει πουθενά, βέβαια. Αυτές οι συζητήσεις δεν βγάζει πουθενά. Και λέω βγάζει πουθενά γιατί
οι συζητήσεις με έναν καλό φίλο, με έναν σοφό φίλο, δεν θα σου δείξουν τον δρόμο. Ο σοφός φίλος δεν θα σου δώσει τις προφανείς, τις απαντήσεις που θες να ακούσεις ή που πιστεύει αυτός ότι είναι σωστές. Ο καλός σου φίλος θα σε βοηθήσει όμως να ανακαλύψεις κομμάτια του εαυτού σου που έχεις χάσει. Γιατί αν δεν έχεις χαθεί σε αυτή τη ζωή, δεν μπορείς να βρεις και τον πραγματικό σου εαυτό. Το να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις χαθεί είναι το πρώτο βήμα για να ζήσεις τη ζωή που θες. Το δεύτερο βήμα βέβαια είναι να αφήσεις τη ζωή που δεν θες να ζεις. Βέβαια, το να κάνεις μια αλλαγή είναι πολύ τρομακτικό. Το ξέρουμε όλοι. Το να μετανιώσεις όμως για τις αλλαγές που δεν έκανες, αυτό είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Αυτό ακριβώς το συμπέρασμα, θυμάστε, σου είχε βγει από εκείνη την κουβέντα. Ομολογώ ότι εγώ ξεκίνησα τις αλλαγές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν κάποιους μήνες αργότερα, και γι' αυτό ήταν πάλι υπεύθυνος ο Τάσος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα την πούμε στο άλλο βιβλίο. Θα μου καλέσεις, στο μέγα μουσική σου. Αν είσαι καλό παιδί. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη ιστορία. Η υπομονή τελειώνει. Τρίτη ιστορία, συγγραφή. Σε κάποια από αυτές τις συζητήσεις, τις συναντήσεις που είχαμε για τις συζητήσεις, εκτιμούμε Αναστάσια, πρέπει να ήταν σε έναν τσόμπαρο στη Χαλκιδική, στις ξαπλώστρες αραχτή με τα μοχίτο μας. Ξέρετε, τη δημιουργία έχουν και τέτοιες στιγμές. Πού να το πιείτε κιόλας, ρε παιδί. Μου σκάει το δημιουργικό του μυστικό. Κάτι σκαρώνει, μου λέει. Ξέρεις, γράφω. Για κάποιο περίεργο λόγο, ανεξήγητο, δεν είναι εντυπωσιάστη, δεν φάνηκε περίεργο. Μη σας πω κιόλας ότι μου τέριασε, μου κόλλησε απόλυτα σε όλο το πακέτο του. Αστυνομικό, μου λέει. Ήρωας είναι ο αστυνόμος Σάρκης, που προσπαθεί να ένας αντιφατικός, αντισυμβατικός μάλλον άνθρωπος, και αντιφατικός, ο οποίος προσπαθεί να εξεχνιάσει μια περίεργη ιστορία δολοφονίας ενός μαθητή. Όπου παράλληλα με την αστυνομική, με το αστυνομικό αφήγημα, υπάρχουν σαφείς αναφορές στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό γίγνεσθε της πόλης μας, με καταγραφή σημαντικών ιστορικών στιγμών από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, φτάνοντας μέχρι και τις μέρες μας. Ενθουσιάστηκα. Δεν σας κρύβω ότι η ανάγνωση λογοτεχνικών αστυνομικών βιβλίων, αποτελεί για μένα η καλύτερη μου. Βέβαια, πάντοτε, κακώς βέβαια, είχα μια ενοχική διάθεση, γιατί σε τέτοια αναγνώσματα λείπουν κάποιες φορές λογοτεχνικά, ιστορικά, κοινωνικά, υπαρξιστικά στοιχεία. Με την πρακτική κρίση έτσι του μηχανικού και με την συνεχώς μειούμενη διάθεση ελεύθερου χρόνου, σκέφτηκα το πρακτικό του πράγματος. Όπα, είπα, ένα μυθιστόρημα μπαμπούσκα. Αστυνομική λογοτεχνία, μια ιστορία με πολύ καλή καλοδουλεμένη πλοκή, όπου από τα σπλάχνα της πετάγονται εσωτερικές διαδρομές ανθρώπων, το ψυχογράφημα μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε παρακμή, ιστορικά γεγονότα της πόλης και όλα αυτά δοσμένα με απολύτως λογοτεχνικό ύφος. Τι το καλύτερο. Προφανώς τον ενθάρρυνα να συνεχίσει τη συγγραφή και να την ολοκληρώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Από τότε στις συναντήσεις μας την εξίσωση μπήκε έπαινε πάντοτε και ο αστυνομικός Άλκης. Ο Άλκης αυτό, ο Άλκης εκείνο. Σας ομολογώ δε ότι η διάθεση του Τάσου ήταν ανάλογη της προόδου της συγγραφής. Δηλαδή, ο Άλκης σε καταιγιστική δράση, καλή διάθεση του Τάσου. Ο Άλκης νοθρός, παρκαρισμένος κάπου, δεν είχε καλή διάθεση ο Τάσος. Δηλαδή, ότι συμβαίνει με όλους τους δημιουργούς τώρα, έτσι. Και φτάνουμε τον περασμένο Ιούλιο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη προειδοποίηση. Συγγνώμη, στενόμενο. Δεν είπες την πρώτη μέρα που μιλήσαμε για το βιβλίο ότι ήταν η Κυριακή του δημοψηφίσματος. Στο Μητσόβαρο. Στο Μητσόβαρο. Έτσι. Μιλούσαμε έναν άνθρωπο. Έτσι αντιμετωπίσαμε το δημοψήφισμα.
Λοιπόν, φέτος τον Ιούλιο, λοιπόν, χωρίς κάποια προειδοποίηση, συλλαμβάνω στο mail μου ένα μήνυμα από τον Τάσο, αγοράκι μου, έτσι μου αποκαλεί. Είναι μικρότερος. Πολύ μικρότερος. Λοιπόν, κρύβεται λόγια. Δεν θα την συγχύσει. Αγοράκι μου, σου στέλνω το εστικό κείμενο. Χρειάζεται κάποιες διορθώσεις και επιμέλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω κάτω αυτό θα είναι. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν μπορούσες να το διαβάσεις και να μου πεις την ειλικρινή σου γνώμη. Εγώ είμαι στη δουλειά, το εκτυπώνω, το παίρνω μαζί μου, πάω στο σπίτι. Εννοείται ότι βρήκα το χρόνο επιτόπου, στρώνομαι στον καναπέ και βέβαια προγραμμάτιζα ότι εντάξει, θα διαβάσω 2-3 ώρες, ας πούμε, 1-2 ώρες στο βιβλίο και μετά θα κάνω κάποιες συνηθισμένες ρουτινιάρικες δουλειές. Σούπερ μάρκετ, κάνω γυμναστήριο, το βράδυ ποτό με φίλους, παίρνοντας γενικά. Δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά, τα κύρωσα όλα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορούσα. 14 μέρες, συμπιεσμένες ασφυκτικά, σε 4-5 ώρες αφνιστή διαβάσματος. Και εγώ να μεταφέρομαι εκείνο το απόγευμα, να διακτηνίζομαι καλύτερα, εκείνο το καλοκαιρινό απόγευμα, στο κέντρο μιας χριστουγεννιάτικης Θεσσαλονίκης και να παρακολουθώ την αγωνιώδη προσπάθεια του Άλκη στην εξυγνίαση του μυστηρίου. Και όλα αυτά με φόντο μιας υποτιθέμενης καλής κοινωνίας σε βαθιά παρακμή, όνειρα ανθρώπων που μένουν ανεκπλήρωτα, εσωτερικές διαδρομές που δεν βρίσκουν διέξοδους. Έφτασα στην τελευταία σελίδα του βιβλίου και ένα είδος επιφυγκίτιδας, σαν αυτά που έφτιαναν και τον πρωταγωνιστή μας, αισθάνθηκα στα μάτια μου. Αυτές είναι οι ιστορίες μου, ελπίζω να μην σας κούρασα. Τάσο, σας ευχαριστώ για όλα. Κάνε καλό ταξίδι το βιβλίο σου. Συνέχισε να ονειρεύεσαι. Ευχαριστούμε θερμά. Το λόγο έχει ο Νίκος Μουκόπλος. Με την υποσημείωση ότι οι δικηγόροι είναι καλοί άνθρωποι. Απλά δεν χρειάζεται να τους χρειάζεσαι ως δικηγόρο. Δεν σχολιάζω. Η αλήθεια είναι ότι ήρθα με καλή διάθεση. Και ο Θανάσης με διευκολύνει να καταρρύψω ένα μύθο ότι οι δικηγόροι μιλάνε πολύ. Είμαι σίγουρος επιχειρήσεων, δεν το ξεχνάς. Θα μείνω λίγο στο ύφος που μας έφερε μέσα στην αίθουσα ο Θανάσης, γιατί έχω και εγώ τη χαρά και την τιμή να ανήκω σε αυτούς τους φίλους Τάσου, που ο Τάσος τους εμπιστεύτηκε την πρώτη του γραφή, το πρώτο του κείμενο, για να του πούμε τη γνώμη. Τώρα που το σκέφτομαι ξανά και διαπιστώνοντας ότι ήμασταν μέσα σε τους ανθρώπους εγώ και ο Θανάσης, λίγο μπερδεύτηκα για την επιλογή του Τάσου ως τα πρόσωπα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η αίσθησή μου είναι ότι ο Τάσος, επιλέγοντας κάποιους σαν και εμάς, δεν ήθελε φτιασιδωμένες απαντήσεις στο ερώτημα του. Θεωρώ ότι μπορώ να μιλήσω και διαστόματος Θανάση, ούτε εγώ ούτε αυτός μπορούμε να θεωρηθούμε ειδικοί και έμπειροι σε αυτό που ο Τάσος μας ζήτησε. Και τουλάχιστον εγώ βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση προσπαθώντας να κατανοήσω τι ακριβώς ζητάει από μένα σε πρώτη φάση. Με διευκόλυνε λίγο. Του διάβασα το βιβλίο με την ίδια ταχύτητα που το διάβασε και ο Θανάσης. Εντυπωσιάστηκα από τη γραφή του, στο μέτρο που μπορώ να έχω τέτοια γνώμη. Πραγματικά με εντυπωσίασαν οι περιγραφές μου και αισθάνθηκα ότι πραγματικά αυτό το βιβλίο αξίζει, άξιζε να εκδοθεί και αυτό το είπα μάλιστα το ίδιο βράδυ στο τηλέφωνο και σε ένα μήνυμα που έστειλε και τον άλλο τηλέφωνο με κάλεσε αυτός. Σήμερα λοιπόν είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί βρίσκομαι μαζί του, βρίσκομαι κοντά του σε μια πολύ σημαντική για αυτόν στιγμή. Και όχι επειδή διεκδικεί την ιδιότητα του συγγραφέα,
αλλά γιατί αισθάνεται την ανακούφιση ότι κατάφερε να εξωτερικεύσει μία σειρά από σκέψεις, ανησυχίες που είχε συσσωρευμένες. Ούτως ή άλλως, όσοι τον γνωρίζετε, ξέρετε πολύ καλά ότι ο Τάσος είναι φύση και θέση ανήσυχος άνθρωπος. Η λέξη ρουτίνα είναι ξένη λέξη για αυτόν, δεν μπορεί να την... Καλό είναι αυτό που λες. Δεν είμαι σίγουρος. Μα εν πάση περιπτώσει, αυτό το είπα, ας το κρατήσουμε. Δεν μπορείς. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τον ίδιο και μάλιστα πραγματικά δεν πρόκειται να σας ενοχλήσω άλλο στον αγγλίστο βαθμό που αυτό ενόχληση. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία του βιβλίου και να πάρω, αν θέλετε, πάσα, θα μου το επιτρέψει ο κ. Παπασαραντόπουλος, φαντάζομαι, από ένα ακόμα απόσπασμα που διάβασα. Την αναφορά στην πλατεία Ναυαρίνου. Έχουμε την χαρά και εγώ και ο Τάσος και πολλοί φίλοι εδώ πέρα, όπως τους βλέπω, να είμαστε παιδιά της πλατείας Ναυαρίνου. Και νεότερες γενιές εκεί πάνω. Μεγαλώσει στην πλατεία Ναυαρίνου και αυτή η περιγραφή της πλατείας Ναυαρίνου να είναι πραγματικά αυτό που αισθανόμασταν. Κάποια στιγμή άρχισα να πιστεύω ότι γνωρίζω και τον άλλο και αυτό σου. Ηλικιακά ήμασταν κοντά και άρχισα να σκέφτομαι ποιος μπορεί να ήταν αυτός αν πήγαινε στο 10ο ή στο 2ο ή δεν ξέρω εγώ αν είχε έρθει στη γειτονιά αργότερα από εμάς, γι' αυτό και δεν μπορώ να το θυμηθώ. Δεν είναι όμως μόνο η πλατεία Ναυαρίνου. Και πραγματικά, δέχομαι τον όρο ότι πρόκειται για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Ούτως ή άλλως, όσοι το διαβάσατε, εύκολα το καταλαβαίνετε. Ίσως το ότι μιλάμε για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, ουσιαστικά να μιλάμε για το βασικό συστατικό αυτού του βιβλίου. Ωστόσο, γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι σε μία συνταγή το βασικό συστατικό μπορεί να είναι αυτό το οποίο μπορεί και να μας ενδιαφέρει λιγότερο. Υπάρχουν και άλλα συστατικά στις συνταγές, όπως ένα βιβλίο, σε πολύ μικρότερες δόσεις, που πραγματικά μας μαγεύουν με την γεύση τους κατά την ανάγνωση. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που δίνει αυτή τη γεύση και στο βιβλίο του Τάσου το συναντάς σε πάρα πολλά σημεία. Και δεν είναι το ίδιο συστατικό πάνω. Κάνει μια περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Παπασαραντόπουλος έκανε μια αναφορά διαβάζοντας και κάποια αποσπάσματα. Θα σταθώ και εγώ σε δύο, δεν θα τα διαβάσω για να μην σας καθυστερήσω. Μια αναφορά που είναι στην πλατεία Ελευθερίας. Και τη συνδυάζει με την δυσάρεστη συμβολή της πόλης μας στο Ολοκαύτωμα. Περιγράφει μέσα σε μία-μιάμιση σελίδα στο βιβλίο του το πώς σε αυτό το σημείο της πόλης συγκεντρώθηκαν σταδιακά περίπου 50.000 άνθρωποι και έφυγαν προς τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Κάνει αναφορά στον Τάσο τον Μπούση και στην απεργία των ταχυνεργατών και σε άλλα σημεία. Ουσιαστικά, μέσα από αυτό το αστυνομικό μυθιστόρημα μας κάνει και μια ιστορική αναδρομή. Ένα συστατικό. Δεύτερο συστατικό. Περπατάμε μαζί τους στην πόλη, διαβάζω το βιβλίο. Και περπατάμε μαζί τους στην πόλη, βλέποντας την πόλη με ένα μάτι διαφορετικό, εγώ θα έλεγα αληθινό. Είναι όντως απεσιόδοξος ο Τάσος του βιβλίου. Και είναι όντως έτσι στενάχωρη η οπτική μιας πόλης που κάποιοι θέλουν να τη χαρακτηρίζουν ερωτική, κάποιοι άλλοι θέλουν να τη χαρακτηρίζουν δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες ιδιότητες. Ωστόσο, και μέσα στους δρόμους, τα κτίρια και οτιδήποτε άλλο θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, ότι στην περιγραφή αυτής της πόλης είναι και οι ήρωές της. Δεν είναι ξένοι προς την πόλη οι ήρωες που περιγράφει ο Τάσος. Ούτε ο Άλκης, ούτε ο Μάνος, ούτε η Νασμίν, ούτε όλοι οι υπόλοιποι. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι πραγματικά ο Τάσος με έκανε να ξαναδώ την πόλη που ζω. Με έκανε να επαναπροσδιορίσω το τι κόσμος ζει σε αυτή την πόλη, χωρίς αρνητισμό, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά κυρίως με έκανε χαρούμενο για ένα πράγμα. Και αυτό το πράγμα είναι ότι σε αυτή την πόλη που ζούμε όλοι εμείς, υπάρχουν πολλά τυχερά παιδιά και ένας τουλάχιστον εξαιρετικός δάσκαλος.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Νικόπουλο. Το λόγο έχει ο Γιώργος Τιάκαλος, ομότιμος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να κρατήσω τους τύπους. Πρέπει στην αρχή να πω ότι αυτό που είσαι για το Θανάση δεν είναι ο λόγος που έχω εγώ πρόβλημα με το μάτι. Μου υπευθυνθήκε στο τέλος της ανάπτυξης του Λυκείου. Έχω ένα πρόβλημα με το μάτι. Συνέχεια κλαίει, αλλά δεν έχει σχέση με το βιβλίο. Κοιτάξτε, όταν πήρα το βιβλίο, διαπίστωσα πάρα πολύ γρήγορα ότι ο τρόπος με τον οποίο συνηθίζω να παρουσιάζω βιβλία και το κάνω συχνά, δεν ήταν καθόλου κατάλληλος για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Γιατί δεν ήταν κατάλληλος? Γιατί κατά κανόνα αυτό που κάνω είναι να λέω πώς διάβασα ένα βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος, ήταν η δική μου συγγενή, ποια ήταν εκείνα που βγάζω εγώ συμπεράσματα. Και πολύ συχνά είναι διαφορετικός ο τρόπος, ο δικός μου από αυτόν που πιθανόν ακόμη και ο συγγραφέας των βιβλίων έχει. Αλλά όταν διαπίστωσα ότι πράγματι είναι αστυνομικό, και όχι ένα αυτοβιογραφικό που έχει τα λιγάκι έτσι, που έχει μια μορφή αστυνομικού, διαπίστωσα ότι αν έκανα το ίδιο πράγμα, θα έπρεπε να ξεκινήσω λέγοντας ο δολοφόνος, ο οποίος ήταν εκείνος, για μένα θα έπρεπε να είναι ένας άλλος. Περίπου έτσι θα ήταν αυτό. Ξέροντας τον εαυτό μου, είπα ότι και θα το κάνω κιόλας. Θα το προδώσω εγώ το δολοφόνο. Γιατί θα έχω μία σειρά από κριτικές απόψεις, πώς οδηγήθηκε σε αυτό το πράγμα, μέσα από ποιες επιρροές οδηγήθηκε στο να βλέπει εκεί τον δολοφόνο. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο, έτσι θα ήταν κανονικά. Οπότε αυτό που αποφάσισα στην κύμα, μην το κάνεις, θα σε κυνηγούν όλοι. Ωραία, 14 μέρες είναι. Τις 3 τελευταίες θα τις διαβάσω. Οπότε δεν θα ξέρω τον δολοφόνο, οπότε δεν θα πω και στον πειρασμό αυτό. Ήταν ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσω να κάνω την παρουσίαση του βιβλίου χωρίς να καταστρέψω μια παρουσίαση. Ξεκίνησα λοιπόν με τη βεβαιότητα ότι έχω να κάνω τα 11 κεφάλαια. Τα 3 τελευταία τα αφήνω. Και κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να τα αφήσω, γιατί δεν ήταν η παρουσίαση του βιβλίου αυτή που με έκανε να το διαβάζω. Από κάποια στιγμή και πέρα ήταν ότι το διάβαζε επειδή ήθελα να μάθω τελικά ποιο είναι ο δολοφόνος. Και έτσι έφτασα μέχρι το τέλος. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ έτσι δύσκολο να μιλήσω για το ίδιο το βιβλίο με τον τρόπο που θα μιλούσα σε μια άλλη περίπτωση. Αποφάσισα λοιπόν και είπα, σκέφτηκα διάφορα πράγματα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν μια άποψη που διαφέρει πάρα πολύ από την άποψη του Πέτρου Βασιλαντόπουλου. Και σε αυτό. Διαφορετικές απόψεις. Συνηθισμένο. Ναι, συνηθισμένο αυτό πράγμα. Θεωρώ το βιβλίο του Τάσου πιο ελκυστικό, πιο διαβαστερό από τα βιβλία του Ιζώ. Επειδή το είπες αυτό το πράγμα, διάβαζα, μου τα χαρίζουμε συνέχεια, οπότε τα διαβάζω και διαβάζω πάρα πολύ, καθημερινά μυστορήματα, και διαπίστωσα ότι ενώ εκεί πέρα, παρόλο που μας αργεί, με ενδιαφέρει, δεν είναι το ξένο, είναι το ότι εδώ πέρα με ενδιαφέρει πραγματικά να διαπιστώσω ποιος είναι ο δολοφόνος και να το πέσει με τόσες πολλές, ώστε τελικά ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Το χάρηκα αυτό. Να έχεις έναν γνωστό δικό σου άνθρωπο που γράφει αστυνομικό μυθιστόρημα που είναι πράγματι ενδιαφέρον, έτσι ώστε να το διαβάσει μέχρι το τέλος, ανεξάρτητα τι σκέφτεσαι. Στην αρχή είχα σκεφτεί ότι θα ήταν μια συμμετοχή μου σε μια βιβλιοπαρουσίαση, επειδή δικό μου άνθρωπο είναι αυτό που το έγραψε. Όχι και επειδή το βιβλίο ήταν τέτοιο που με τράβηξε να το διαβάσω ολόκληρο. Συμβαίνει πάντα, πάντα διαβάζει. Χάρηκα πρώτον γιατί για άλλη μια φορά αυτό το οποίο ισχυρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ως καθηγητής Πανεπιστημίου της Παιδαγωγικής, για άλλη μια φορά ήρθε και έγινε πραγματικότητα. Λέω πάντα ότι άνθρωποι που είναι εντελώς αδικημένοι σε αυτή τη χώρα είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι και δασκάλες, θεωρούν πάρα πολύ ότι είναι περίπου αυτοί ψηλού βλέπουν τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει στο δημοτικό σχολείο. Το πλούσιο για μένα το πιο δύσκολο, παρεμπιπτόντως και η Μάρουελ Κάντ είχε πει ότι το πιο δύσκολο από όλα τα πράγματα που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι να διαπαιδαγωγήσει παιδιά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει
να σπουδάζουν, να γίνονται επιστήμονες οι δάσκαλοι και οι δασκάλες από τότε και αποδεικνύεται ξανά και ξανά. Εγώ τον Τάσο τον ήξερα ως έναν καλό δάσκαλο. Από όλα όσα άκουγα και βεβαίως και ως φοιτητή. Και για άλλη μια φορά είπα, να, δημιουργική. Είχα τη φοβερή τύχη, γνωρίζω πάρα πολλούς που γράφουν, που είναι δημιουργικοί σε διάφορους τομείς. Αλλά προτείτε να βλέπετε και τον Ισίδωρο, τον Ισίδωρο τον Ζουργό, εδώ πέρα είπα, μέσα στους ανθρώπους που βρέθηκα σε μια σχέση δάσκαλου φοιτητή, ακόμη και μέσα σε μεταπτυχιακά, σε διδασκαλία κτλ., ο Ισίδωρος ο Ζουργός. Η Γιώτα η Φώτου με τα παιδικά της βιβλία. Η Βάση Νευροκοπή. Τώρα ο Τάσος, δάσκαλοι και δασκάλες. Δάσκαλοι και δασκάλες που είναι τόσο δημιουργικοί, τόσο ενδιαφέροντες. Το χάρη τα άλλος ένας. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να παρουσιάσω θα ήταν ίσως τον εκπαιδευτικό. Αλλά είναι μαθητές του εδώ πέρα και μαθήτριές του. Πώς να παρουσιάσει σε μαθητές και μαθήτριες το δάσκαλο. Είναι γονείς. Είναι άνθρωποι που τον βιώσανε με διαφορετικό τρόπο. Άλλη μια δυσκολία για μένα. Πάω λοιπόν σε εκείνα τα οποία ξέρω. Το πρώτο που διαπίστωσα στο βιβλίο ήταν ότι αν δεν τον ήξερα, θα έλεγα ότι είναι συνομιλικός μου. 70 πρέπει να είναι. Δεν σου φαίνεται κιόλας. Δεν σου φαίνεται το βιβλίο με ενδιαφέρει. Γιατί αυτό. Υπόθηκε περίπτωρα πολύ σωστά ότι υπάρχουν εξαιρετικές περιγραφές της πόλης. Υπάρχουν οι χαρακτήρες που είναι καλοδουλεμένοι χαρακτήρες. Σκέφτεσαι ότι πιθανόν να είναι πραγματικοί χαρακτήρες. Δηλαδή τους γνωρίζει. Και απλώς να αφαίρεσαι κάποια άλλα πράγματα για να μπορείς να τους κάνει αυτό που είναι. Δεν το αποκλείω. Παραδείγματος χάρη, όταν βλέπω τον πρώτο τον οποίο ευχαριστεί στην τελευταία σελίδα, λέγοντα σε ευχαριστώ του Στάλι για τη βοήθεια, ήταν ο Χρήστος ο Ζαφύρης, και βλέποντας μετά ότι ο άνθρωπος που τον βοηθάει εκεί μέσα σε κάποια πράγματα για να μπορέσει να προχωρήσει μέσα στην πόλη και να καταλάβει, είναι στο μοναδικό που έδωσε το όνομα Ζαφύρης, λέω τυχαίο δεν μπορεί να είναι. Παίρνει από έναν που ξέρει κάποια πράγματα. Αλλά πάντω οι χαρακτήρες του είναι καλοδουλεμένοι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό όμως που είναι το πολύ ενδιαφέρον είναι οι σκέψεις που κάνουν αυτοί οι χαρακτήρες συνέχεια, ο καθένας και η καθεμιά από τη δική του πλευρά σε σχέση με τη ζωή. Με τη ζωή πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι μας έδωσε πολλές ευκαιρίες και πολλές καταστρέψαμε. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε μεγάλους ηλικοί ανθρώπους. Που λένε πόσα έχασα, γιατί το έκανα, πόσους ανθρώπους που στεναχώρησα, ποιος ήταν ο χαρακτήρας μου και οδηγούσε εκεί πέρα. Και ομολογώ ότι αυτά τα κομμάτια του βιβλίου, πέρα από την ίδια την υπόθεση, πέρα από τους χαρακτήρες, ήταν αυτά τα οποία εμένα με έκανα συνέχεια να σκέφτομαι για πολλά πράγματα. Γιατί σε κάθε βιβλίο, το βιβλίο αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν πέρα από την ίδια την υπόθεση μας οδηγεί μέσα από συνειρμούς σε δικά μας θέματα τα οποία επεξεργαζόμαστε ξανά και ξανά. Και αυτό το κομμάτι του βιβλίου το θεωρώ ότι είναι ένα από τα ισχυρότερά του. Είναι αυτό που είναι, δεν είναι πια η δεύτερη και η τρίτη ανάγνωση, είναι κάποια πράγματα που κάνει να είναι όσα συμβαίνουν εκεί πέρα σε πολύ μεγάλο βαθμό και δικά σου πράγματα. Παρόλο που με δολοφονίες και τέτοια πράγματα δεν έχω καμία σχέση, παρά μόνο κάποιοι το γνωρίζουν. Το γνωστό εφιάλτη της Ζήκρη, της γυναίκας μου, εφιάλτης της εδώ και χρόνια είναι ότι εγώ σκοτώνω πολλούς ανθρώπους. Αυτό δεν είναι εφιάλτης στον κύριο εκεί πέρα, το όνειρό της ακόμη. Ο εφιάλτης είναι ότι εκείνη πρέπει να κρύψει τα πτώματα. Πρέπει να το κάνει πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνει. Τα βάζει σε μία γωνιά του σπιτιού, σαν να είναι δίθεν διακόσμηση του σπιτιού, γιατί έρχεται το πνεύμα η αστυνομία. Η μόνη μου σχέση λοιπόν με τα αστυνομικά είναι αυτή. Δεν είχα καμία άλλη. Είναι εκείνα. Το δεύτερο είναι τα πολιτικά θέματα. Τα πολιτικά θέματα τα οποία δεν έρχονται όμως με αυτή την επίδειξη που πολύ συχνά γίνεται από ανθρώπους που γράφουν και θέλουν να δείξουν ότι είναι και πολιτικό το βιβλίο τους. Είναι ένα κομματάκι. Ένα κομματάκι της ίδιας ιστορίας. Έχει σχέση με τους χαρακτήρες των ανθρώπων. Δεν είναι μία επίδειξη και αυτό το γνωρίζω και το άλλο το γνωρίζω. Μόνο κάποιος που δεν θα παρακολουθούσε τους χαρακτήρες θα έβλεπε ότι ναι, Αγία Σοφίας και με... πώς το λέει το χρόνο μου?
Γεωργίου Σταύρου. Γεωργίου Σταύρου, ότι είναι πραγματικά ένας ιστορικός χώρος. Ότι συγκρούει και το Λιμνίο είναι πράγματι ένας ιστορικός χώρος. Όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως είναι. Ιστορική χώρα δηλαδή δεν είναι επίδειξη, είναι η ίδια ιστορία και το συντέλεσμα αυτών των παλιών πραγμάτων με τα σημερινά. Αυτό που ενδιαφέρει πολύ είναι ότι χρησιμοποιεί συχνά και εκεί πέρα έχω μία αντίρρηση, αλλά δεν είμαι βλέπεις εγώ κριτικός λογοτεχνίας, είναι το ότι κάθε φορά που χρησιμοποιεί κάποιες φράσεις που προέρχονται από ποιητές, που προέρχονται από συγγραφείς, που σε έχει χρησιμοποιήσει κάποιους άλλους, θεωρεί να έχει το επιστήμονας τώρα, παιδαγωγός, θεωρεί ότι πρέπει να γράψει από κάτω ότι είναι από εκεί πέρα. Μην δηλαδή του πει κάποιος ότι επέκλεψες. Όχι, δεν θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσε σε αυτή τη χώρα και αυτονόητα πράγματα μπορούν να σε κάνουν και να πούνε ότι το έκλεψες από κάπου. Εγώ όμως θα προτιμούσα στο βιβλίο να μην το βάζει μέσα. Να φύγει και κάποιος να ψάχνει. Να δει τα διαβάσματά του, να τα βρίσκουν από εκεί πέρα. Γιατί οτιδήποτε κάνουμε και ό,τι γράφουμε είναι κομμάτι της ζωής μας, είναι κομμάτι όλων αυτών των πραγμάτων που διαβάσαμε, που συζητήσαμε και είναι από τα ενδιαφέροντα πράγματα να βρίσκεις μέσα που ανακαλύπτεις ποιο πράγμα έχει γίνει κομμάτι τόσο πολύ της δικής του ζωής και του δικού του εαυτού, ώστε τελικά να το χρησιμοποιεί με έναν αυθόρμητο τρόπο, σαν ένα δικό του λόγο. Λέω λοιπόν τη μία ιδιαιτερότητα που έχει αυτό που είναι το μυθιστόρημα. Και σίγουρα το έκανε με τη βιβλιογραφία του στο τέλος, αυτό όμως είναι πιο συνηθισμένο πράγμα. Δεν ήταν μέσα στην. Λοιπόν, επειδή μίλησε για πολλούς πρώτα για το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, γιατί ιστορικοί τόποι έχουν σημασία, να πω και εγώ σε αυτόν τον ιστορικό τόπο όσο να πει να φέρθηκε ο προηγούμενος μιλητής, που είναι η Πλατεία Ελευθερίας. Ομολογώ ότι είναι ένα κομματάκι στο οποίο διαβάζοντάς το είχα πει ότι ναι, νομίζω ιστορικό γεγονός ότι είναι αυτό. Ήταν κάτι το οποίο με ενδιάφερε γιατί αναλογιζόμουν αν η απάντηση που έδωσε η θετική μου μεγάλη ευχαρίστηση να παρουσιάσω στο βιβλίο αν ήταν για μένα μια πολυτέλεια, την οποία το τελευταίο καιρό δεν τη δίνω στον εαυτό μου. Δηλαδή, να διαβάζω βιβλία, τα οποία είναι μυθιστορήματα, τα οποία μετά να πηγαίνω με φίλους μαζί, να συμμετέχω σε κάποιες εκδηλώσεις. Ήταν εκείνο το σημείο που ξεκινώντας να μιλάει για την Πλατεία Ελευθερίας, ξεκινάει η παράγραφος με την εξής πρόταση. Γράφτηκαν τόσα και τόσα για την ατομική ευθύνη της εποχής. Την ατομική ευθύνη. Και αργότερα, για να το εξηγήσει αυτό το πράγμα, λέει ότι εκείνο το Μαύρο Σάββατο ξεκίνησαν δηλαδή οι αποστολές των Εβραίων προς το Auschwitz, εκείνο το Μαύρο Σάββατο οι Θεσσαλονικείς απουσίαζαν. Κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει. Για την ακρίβεια ελάχιστοι μίλησαν, αλλά οι φωνές τους συγκρίθηκαν κάτω από τη γενική εκοφαντική σιωπή. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι δεν θα χάσω την ευκαιρία να μιλήσω για το γεγονός ότι και σήμερα υπάρχει μια εκοφαντική σιωπή σε θέματα για τα οποία κανείς δεν κινδυνεύει να θα μιλήσει. Αλλά υποφέρουν ανθρώπους που καταστρέφονται. Και θα μου επιτρέψει ο Τάσος εδώ πέρα να συνδυάσω όλα αυτά που κάνω όλες τις υπόλοιπες μέρες με αυτό που κάνω σήμερα εδώ πέρα. Ναι, το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Θα το χαρείτε όλοι και όλες. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτή η εκοφαντική σιωπή για την οποία μιλάει για τότε είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει και τις δικές μας μέρες. Όταν δεν αφορά τα δικά μας προβλήματα, τα οποία τα περιγράφει εξαιρετικά μέσα, αυτή την απαγοήτευση που χαρακτηρίζει πάρα πολλούς ανθρώπους, την απελπισία, θα πάνε καμιά φορά καλύτερα τα πράγματα ή θα βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο. Αυτές τις μέρες, σήμερα, 2.500 οικογένειες, κατά κανόνα γυναίκες με μικρά παιδιά, πρόσφυγες, βρίσκονται στην Ελλάδα καθυλωμένες επειδή η δική μας χώρα απαγορεύει με τον τρόπο της την έξοδό τους από εδώ παρόλο που η υπόλοιπη οικογένειά της βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ευρώπης και οι άλλες χώρες έχουν κάνει δεκτές να πάνε εκεί. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να το γνωρίζουν. Οι νομικοί δεν θέλουν να το γνωρίζουν. Οι κυβερνικοί παράγοντες ούτως ή άλλως. Επιτρέψτε να σου εξηγήσω τι σημαίνει αυτό.
Περίπου ένα τρίτο των προσφύγων που περάσαν στην Ελλάδα και εγκλωβίστηκαν, όπως είπαμε, μετά το πείσμα των συνόρων, είναι άνθρωποι που έχουν δικαίωμα από τις διεθνείς συμφωνίες και τους νόμους να ενωθούν με την οικογένειά τους σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Δικαίωμα. Θα μπορούσαν δηλαδή τη μέρα που μπήκαν στην Ελλάδα μέσα, αν τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση ασύλου, η αίτηση αυτή μεταφέρεται αυτομάτως, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, μεταφέρεται στην άλλη χώρα και η άλλη χώρα είναι υποχρεωμένη να σε δύο μήνες να τους δεχτεί. Να τις δεχτεί. Η Ελλάδα δεν έδωσε σε καμιά από αυτές τις γυναίκες το δικαίωμα να κάνουν αίτηση ασύλου αμέσως. Έκανε προκαταγραφή. Τώρα το Φεβρουάριο μπήκαν πέρσι. Δεν προλάβανε να περάσουν από την δομένη. Είπανε προκαταγραφή. Και μετά το Μάιο τους είπε θα ξανακάνουν προκαταγραφή με Skype. Κάναν την προκαταγραφή όσοι μπορέσαν περίπου τότε και το δικαίωμα να κάνουν αίτηση ασύλου τους το δώσανε για μερικούς μήνες αργότερα. Φτάσανε δηλαδή περίπου το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο να κάνουν επιτέλους την αίτηση που πρέπει να σταλεί την επόμενη μέρα στην άλλη χώρα για να μπορέσουν να φύγουν μέσα σε δύο μήνες. Αλλά οι δικοί μας θέλουν την αίτηση μετά από τρεις μήνες. Και όταν μετά από εκεί έρχεται η απάντηση και λένε μπορεί να έρθει, υπάρχει σπίτι, η οικογένεια περιμένει. Τα παιδιά που είναι εκεί πέρα, η μισή οικογένεια περιμένουν. Οι δικοί μας λένε το δικαίωμα που σε δίνουν οι διεθνείς συμφωνίες, αύριο κιόλας θα πάρει το αεροπλάνο, δεν σας το δίνουμε. Γιατί έτσι. Αυτό το πράγμα οδηγεί γυναίκες να είναι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Αυτό το πράγμα, κρατήστε σας παρακαλώ στο μυαλό, για να κατανοήσουν ότι ο Τάσος γράφει για ιστορικά γεγονότα. Αλλά αυτά που γράφει ταυτόχρονα είναι για μας. Ότι κάθε στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε γύρω μας τον κόσμο. Να βλέπουμε τα ευτυχισμένα πρόσωπα των νεαρών ανθρώπων, αλλά να βλέπουμε και τους μεγάλους που κάποια στιγμή θα αναλογιστούν τότε τι κάνουμε εμείς. Κάθε στιγμή έχει το δικό της τότε. Αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι από αυτή την πλατεία ελευθερίας να κατανοήσουμε ότι και σήμερα είμαστε πιθανόν σιωπηλοί. Μπορεί να είναι κοφαντική η γενική μας σιωπή. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να χρησιμοποιήσω την παρουσίαση του βιβλίου ενός από τους καλύτερους μου φοιτητές για να πω ότι τη δική του ευαισθησία και σε τέτοια πράγματα θα ήθελα πάρα πολύ να την κάνουμε κοινή μας ευαισθησία. Όλα όσα γράφτηκαν είναι πράγματα τα οποία είναι ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Το χαίρεται κανείς ακόμη και μόνο την αστυνομική πλοκή βλέποντας. Γι' αυτό να το λέμε. Και μόνη της αυτή θα ακούσει να είναι το βιβλίο ένα πολύ καλό αστυνομικό. Αλλά το γεγονός ότι δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Ότι είναι ταυτόχρονα και αυτή η πόλη με την ιστορία της. Και δεν είναι εκείνο μονάχα. Είναι και οι συγκυρίες τις οποίες έρχονται στο δικό μας το μυαλό για τη δική μας τη ζωή. Αυτό που έρχεται να μας πει ότι, ξέρετε, ναι, ο κάθε άνθρωπος κάθε στιγμή είναι αντιμέτωπος και με ολόκληρη την κοινωνική πραγματικότητα. Και από μια στιγμή που μετανιώνει, αν τυχόν στη συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα, ήταν άφωνος, άβουλος και τους μόνο τα δικά του πράγματα. Με την έννοια αυτή, σε ευχαριστώ και εγώ, Τάσο, γιατί πρώτον με βοήθησες μία σειρά από δικά μου πράγματα να τα ξαναδώ, να ξαναδώ την πόλη ακόμη μία φορά, πέρα με τον τρόπο που το κάνει ο Χρήστος Ζαφύρης, να δω την πόλη με αυτόν τον τρόπο, αλλά ταυτόχρονα μου δώσει και αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για το μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό σκάνδαλο που βιώνουμε σήμερα. 2.500 οικογένειες, γυναίκες με μικρά παιδιά, μείναν σε απαγωμένα στρατόπεδα ολόκληρο το χειμώνα, παρόλο που από τον Οκτώβριο οι περισσότερες έπρεπε να βρίσκονται σε μια άλλη χώρα. Και επειδή πολλοί με ρωτούν, μα αφού η Ελλάδα ενδιαφέρεται να φύγουν, γιατί τους κρατάει, μα αφού πληρώνουν ένα θα μπορούσε να πληρώσουν τα ανάγκη τους μόνοι τους ή διάφορες οργανώσεις και να φύγουν, γιατί το κάνει. Αν κάτι δεν μπορεί να είναι εντάξει, μήπως δεν φταίνει, κάποιοι άλλοι πως φταίνουν. Σας λέω λοιπόν ένα πολύ σκληρό πράγμα και είναι η μοναδική φορά που συγκρίνω κάτι που συνέβη τότε με το ολοκαύτωμα, δεν συγκρίνω το ολοκαύτωμα με τίποτα άλλο. Αλλά τη συμπεριφορά των ανθρώπων συγκρίνω με κάποια πράγματα. Στη δίκη της Νιρεμβέργης, όταν για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το πώς μεταφερόταν οι Εβραίοι και πώς τόσα άτομα, Εβραίοι, Ρωμά, ομοφυλόφιλοι, μεταφερόταν με τα τρένα για να χρηματοδοτούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, αυτό που λέγαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι των εγκληματιών πολέμου, ήταν, κοιτάξτε,
Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί τι κέρδος είχαν τελικά να χρησιμοποιούν τα τρένα για να μεταφέρουν αυτούς για να τους θανατώσουν, αφού τα τρένα τα χρειαζόταν για να μεταφέρουν τους θανατώσεις. Αυτό ήταν που λεγόταν συνέχεια. Και θέλω να τα λέμε λογικό. Ναι, ξέρετε, η βαρβαρότητα βρίσκεται στο ότι τελικά δεν είναι λογική. Αυτό είναι το σημαντικό πράγμα. Και με την έννοια αυτή το βιβλίο σου που έχει μια απόλυτη λογική σε όλα τα πράγματα, είναι και γι' αυτό το λόγο πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ, Τάσο, για αυτό που μας έφερε. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Τσιάκαλο. Το λόγο έχει με αστυνομικούς όρους ο φυσικός αυτουργός του εθνήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δάσκαλε, αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχουν τρεις γενιές δασκάλων μαθητών. Είσαι εσύ, εγώ, πολλοί συνάδελφοι από το σχολείο. Άνοιξε το. Ανοιχτό είναι, αλλά είναι όπως ξέρετε πολύ διακριτικός άνθρωπος. Πρέπει να στείνετε να προσέχετε στο μάθημα εκεί, κύριε Βασίλη. Λοιπόν, υπάρχουν μαθητές μου παλιοί, έτοιμοι για χαβαλέ. Λοιπόν, υπάρχουν παλιοί μου μαθητές, οι οποίοι ήρθαν με τα παιδιά τους. Υπάρχουν μαθητές των προηγούμενων ετών, ναυαρινών λοιπόν. Υπάρχουν οι σπουδαίοι τωρινοί μαθητές, οι οποίοι σκληρότερα εργαζόμενοι από όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσείς, εσάς ειδικά, όλους βέβαια, αλλά τα παιδιά αυτά θα ήθελα ειδικά πολύ να τα ευχαριστήσω. Ο λόγος για τον οποίο έγραψα ήταν ότι θα έσκαγα αν δεν το έκανα. Θα έσκαγα αν δεν το έκανα όσοι με ξέρετε και σας ξέρω καλά για προσωπικούς λόγους, αλλά θα έσκαγα και γιατί ζούμε όλοι σε ένα σφιχτικό πλαίσιο, όπως ξέρετε, το οποίο ορίζεται από την οικονομική κρίση, αλλά και την αντίδραση των ανθρώπων απέναντι σε αυτή. Όλων μας απέναντι σε αυτή. Επίσης, η μικρασιάτισσα γιαγιά μου μου έλεγε μια ιστορία και από εκεί ξεκίνησε η αγωνία για να χαμογελάω, συγγνώμη, πάνω από σοβαρό πράγμα και βλέπω τους χάβαλους παιδικούς μου φίλους να μου κάνουν νοήματα. Είναι απίστευτο. Συγχωρείτε για την διακοπή. Πρέπει να τους επαναφέρετε στην τάξη. Το Προεδρείο τους καταγγέλνει. Μπορείτε στο τέλος να ζητήσετε ψηφοφορία επί αυτού. Λοιπόν, η μικρασιάτισσα γιαγιά μου λοιπόν μου έλεγε ότι ένα βράδυ, παιδί μου, χτύπησε η Σάρα το πατζούρι. Η Σάρα ήταν η φίλη της η Εβραία που μένε κολλητά. Μου έδωσε το κλειδί και μου είπε, Ιουλία, κράτησέ το, θα πάμε στην Κρακοβία και όταν θα γυρίσουμε σε κάνα χρόνο, μου το δίνεις. Φυσικά η Σάρα δεν γύρισε ποτέ. Η Ιουλία τη θρηνούσε τη φίλη της, γιατί ήταν αδελφική φίλη, μέχρι που πέθανε η Ιουλία που αποχώρησε από αυτόν τον. Και μου έμεινε αποτυπωμένη αυτή η αφέλεια της Σάρας και η αφέλεια της νεαρής Ιουλίας, η οποία έχει περάσει βέβαια μια καταστροφή μεγάλη, έχει έρθει από την Μικρασία, και όλη αυτή η αγωνία να καταλάβω γιατί μπορούσε να συμβεί αυτό, δηλαδή γιατί ένας άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι, αποφασίζουν ότι μπορούν με κάποιον τρόπο να εξολοθρεύσουν τόσους ανθρώπους. Το κομικό σημείο για να γράψω ήτανε στην έκθεση του Ολοκαυτώματος στο Λονδίνο. Αν δεν έχετε πάει να πάτε. Δηλαδή όταν θα πάτε στο Λονδίνο, θα πάτε τα λιφτέκια, θα δείτε τα υπέροχα μέρη, αλλά προτείνω να πάτε πρώτα στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Ή όταν πηγαίνουμε σε πόλεις που υπάρχουν τέτοια μουσεία, να πηγαίνουμε πρώτα στα μουσεία του Ολοκαυτώματος και μετά στα υπόλοιπα. Σε λίγο, ευτυχώς, σε λίγα χρόνια, η πόλη μας θα έχει ένα τέτοιο μουσείο και αυτό είναι ένα ευχάριστο νέο μες στην τραγικότητά του. Εκεί λοιπόν διαπιστώνεις πόσο ελάχιστος είσαι. Ότι κάποιος μπορεί να αποφασίσει για κάποιον λόγο να σου αφαιρέσει τη ζωή. Τον οποίον λόγο δεν θα τον μάθεις ποτέ ίσως, τον οποίον λόγο δεν θα τον εξηγήσει ίσως ούτε στον ίδιο του τον εαυτό. Διαβάζοντας για όλα αυτά, διάβασα για την κοινοτοπία του κακού. Έναν όρο που τον η Χάννα Άρεντ, μια νεαρή δημοσιογράφος το 1963 στην Ιερουσαλήμ ή στο Τελαβίβ, δεν θυμάμαι. Στην Ιερουσαλήμ παρακολούθησε την δίκη ενός από τους κορυφαίους υπευθύνους του Ολοκαυτώματος. Και τον παρακολουθούσα και αυτή ως νεαρή δημοσιογράφος, μετά έγινε μεγάλη καθηγήτρια πανεπιστημίου, φιλόσοφος κτλ. Ως νεαρή δημοσιογράφος έστελνε ανταποκρίσεις στους New York Times και έλεγε ότι τον παρακολουθούσα και καταλάβαινα ότι είναι ένας απλός άνθρωπος σαν και εμάς.
αυτό που έλεγε συνεχώς ήταν ότι εγώ ακολουθούσα διαταγές. Στην πολιτική του ζωή ήταν ταχυδρόμος. Ένας ταχυδρομικός υπάλληλος που εντάχθηκε στο κόμμα, τον Ναζί. Μετά, για να πάει καλά με το καθεστώς, να μην κινδυνεύσει η οικογένειά του, να μην χάσει το μισθό του, να μην. Ουδεμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα προς Θεού. Λοιπόν, αυτό ήταν ειρωνικό, δεν το καταλάβω. Και τελικά έγινε μεγάλος τέλεχος των Ναζί, των SS, και κατέληξε να είναι ο υπεύθυνος, ένας από τους υπευθύνους, των 6,5 εκατομμύριων θανάτων ανθρώπων που χάθηκαν άδικα, γιατί ήταν Εβραίοι, γιατί ήταν ομοφυλόφιλοι, γιατί ήταν κομμουνιστές, γιατί ήταν ψυχικά ασθενείς. Και τελευταίο, για όσους με ξέρουν, το ότι το 1939 οι Ναζί αποφάσισαν να εξολοθρεύσουν κάνοντας πειράματα στους ψυχικά ασθενείς με συγκλώνησε. Όταν το διάβασα για πρώτη φορά, το διάβασα αργά. Έτσι αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο. Το οποίο βιβλίο να μπορεί να τα πει όλα. Μου έλεγε ο Γιώργος ο Τσιάκαλος ότι δεν έχεις να γράψεις άλλο βιβλίο. Μία πληροφορία, αλλά δεν θα το πεις πουθενά. Εμπιστευτικά. Ήδη ο Άλκης αυτός όλο είναι με απόσπαση στο Καρπενήσι. Όπως το Καρπενήσι ήταν αντίσταση εμφύλιος. Λοιπόν, δεν θα τα πεις. Υπάρχουν να πούμε πολλά. Υπάρχει, ξέρετε, γιατί μίλησα για τόσα πολλά. Υπάρχει, το λένε πολύ ωραία οι Γάλλοι, εγώ δεν ξέρω γαλλικά να το πω στα γαλλικά, θα το πω μεταφρασμένο, το συνέστημα της σκάλας. Όταν μαλώσεις με τον καλό σου ή την καλή σου ή με τον δικηγόρο σου που συμβαίνει συχνά και κλείνεις θυμωμένος την πόρτα και φεύγεις, κατεβαίνεις τη σκάλα και κατεβαίνεις θυμωμένος και στον δρόμο σκέφτεσαι έπρεπε να πω και αυτό, έπρεπε να πω και αυτό, έπρεπε να πω και αυτό. Πώς δεν το πάρε παιδάκι μου, συνήθως συμβαίνει πάνω στους καρδάδες αυτό. Πολύ ωραία το αποδείγματος. Αυτό με έπιασε με το βιβλίο. Έλεγα πρέπει να τα γράψω. Πρέπει να πω. Ήτανε πολλά η αλήθεια είναι, αλλά συμπιέστηκε. Αυτά για το βιβλίο. Από τη στιγμή που το γράφεις και φεύγει, πάει πια στους αναγνώστες. Εσύ αισθάνεσαι ότι έχεις κάνει το καθήκον σου. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, ξέρετε. Απλά θέλει όπως εκείνος ο τύπος. Πώς το λένε Νίκος Ερίφοβιτς, τον εκείνο που κοιτάει με το χαρτί, ξεχνώ το όνομά του. Ο ΕΚΟ. Ο ΕΚΟ. Έλεγε λοιπόν ότι το 5% είναι έμπνευση, αλλά το υπόλοιπο 95% είναι... Μην τρέπεστε. Πόσα βρακιά θα λιώσεις. Πόσα βρακιά θα λιώσεις στην καρέκλα. Δεν είναι τίποτα κακό. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Είναι μαθητές μου τώρα. Ευτυχώς δεν είναι οι γονείς τους. Είναι! Λοιπόν, αύριο στο διευθυντή. Ευτυχώς δεν είναι διευθυντής μου εδώ. Γι' αυτό σε εδώ είναι, πατήσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τίποτα να γράψεις ένα βιβλίο. Θέλει δουλειά. Θέλει να το σκεφτείς και να το γράψεις. Όταν το κάνεις, λες, α, ωραίο είναι. Ωραία είναι η πορεία. Στην πορεία είδα μια που είναι πολύ διακριτικό παιδί, μια παλιά μου φοιτήτρια και πολύ αγαπημένη μου φίλη, ως συμπαραστάτη, η οποία μπήκε μέσα στην υπόθεση, πρότεινε λύσεις και τα λοιπά. Τη Στέλλα Αναστασοπούλου, αν δεν τρέπεσαι, σήκω. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, όταν σκέφτηκα πρώτη φορά ότι πρέπει να γράψω, τηλεφώνησα τον κύριο Χρήστο Ζαφύρη και του είπα: πρέπει να πιούμε ένα κρασί. Πήγαμε, του είπα, τι σκεφτόμουν και δεν είναι μόνο ότι με ενθάρρυνε, δεν είναι μόνο ότι μου έδωσε πληροφορίες άλλωστε τα βιβλία του, τα ξέρουμε όλοι, είναι ότι με άκουσε με προσοχή. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Και τον ευχαριστώ και εδώ από καρδιάς πραγματικά. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που είχαν την υπομονή κατά καλό καιρό να διαβάσουν το βιβλίο, αναφέροντας το τέλος. Ευχαριστώ τον Γιώργο Τσιάκαλο που έκανε την τιμή να είναι εδώ. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Ευχαριστώ τους δύο καλούς μου φίλους. Ευχαριστώ τον Πέτρο Παπασαρδόπουλο και όλους τους ανθρώπους από τις εκδόσεις Επίκεντρο για τη μάχη, τον Χρήστο, την Ελένη, τη Δήμητρα. Που για όλη την προσπάθεια που κάνανε, σας ευχαριστώ. Δήμητρα δεν την έχεις μέσα γραμμένη. Ποια? Μόνο τη Δήμητρα που όλη την έχεις γραμμένη. Για τιμωρία. Είναι τιμωρία, είναι τιμωρία. Και σήμερα, το επόμενο. Και άλλωστε σήμερα η μέρα της γυναίκας δεν χρειάζεται να λέμε τέτοια, καρδιά ήταν εδώ. Υπάρχει και η καθηγήτρια η οποία μας αποδόμησε ως ένα σήμερα. Ναι. Θα έπρεπε να χρησιμοποιώ και φιλικό, αλλά να είναι. Δεν μας αποδομήσατε καλά, δεν ήσασταν καλοί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον συγγραφέα, ο οποίος είναι στη διάθεσή σας για να υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. Και του ευχόμαστε πάντα τέτοια να είστε καλά.